μεταφέροντας τα αιτήματα που πρόσφατα με κινητοποιήσεις τους ανέδειξαν οι αγρότες του Δήμου Αγιάς στον ομό Λάρισας, διεκδικώντας το αυτονόητο, το δικαίωμα στο να μένουν στα χωράφια τους, στη γη τους, να παράγουν, δίνουν ένα αγώνα επιβίωσης. Και τι απαιτούν από την κυβέρνηση και διεκδικούν? Να δώσει λύσεις στα οξυμένα και συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και φυσικά τους οδηγούν στη συνεχόμενη συρρήκνωση του εισοδήματός τους, κατ' επέκταση στην απόγνωση αλλά και στην αβεβαιότητα για το μέλλον. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, ήρθαν να προσθεθούν και μάλιστα αποτελεί σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της αγανάκτησης, της οργής. Λοιπόν, αποτελούν τα δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να αφήσει εκτός συνδεδεμένης ενίσχυσης τα μήλα, τα κάστανα και τα αμύγδαλα. Δεύτερον, ταυτόχρονα τα μήλα της Αγιάς εξαιρούνται από τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για ενίσχυση από τις συνέπειες της πανδημίας και των μέτρων για τον κορονοϊό. Είναι γνωστό ότι η παραγωγή των μήλων που πουλήθηκε σε εξευτελιστικές τιμές ή αντίστοιχα έμεινε αδιάθετη στα ψυγεία. Στην ουσία δηλαδή στα χέρια των παραγωγών. Με αποτέλεσμα και από εκεί να επέλθει μείωση του εισοδήματός τους. Τρίτον, προκαταβολές που δόθηκαν για τον παγετό στις 9 του Απρίλη. Είναι σε πολλές περιπτώσεις άδικες και εξευτελιστικές, αντί να καταβληθεί το σύνολο των αποζημιώσεων που πρέπει να είναι ουσιαστικές. Συνεπώς, τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, προς τον Υπουργό είναι: πρώτον, αν αποτελεί πρόθεση της κυβέρνησης, και εδώ χρειάζεται ξεκάθαρη απάντηση, κύριε Υπουργέ, αποτελεί λοιπόν πρόθεση της κυβέρνησης να αφήσει εκτός συνδεδεμένης ενίσχυσης μήλα, κάστανα και αμύγδαλα? Δεύτερον, τι μέτρα λοιπόν θα παρθούν επίσης, ώστε να ενταχθούν τα μήλα αγιάς στα προϊόντα ενίσχυσης λόγω της πανδημίας, να καταβληθεί το σύνολο των αποζημιώσεων για τον παγετό το Απρίλη και φυσικά να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών για σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο, μείωση του τεράστιου κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο σε όλους τους αγρότες, κατώτερες εγγυημένες τιμές, αλλαγή του παράδειγμα του κανονισμού του ΕΛΓΑ, προκειμένου να ασφαλίσει και να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές ή νοσογόνες αιτίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπρόεδρε, θέσατε μια σειρά από ζητήματα. Ο χρόνος δεν νομίζω ότι φτάνει να απαντήσω. Θέσατε μια σειρά από ζητήματα. Δεν νομίζω ότι ο χρόνος φτάνει να απαντήσω αναλυτικά και σε όλα αυτά τα θέματα. Θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις έτσι πολύ συγκεκριμένες όμως, για να είναι και για σας ικανοποιητικές, αλλά και για να ενημερωθούν η παραγωγή και οι αγρότες. Σε σχέση με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, είναι το πρώτο θέμα το οποίο θέσατε, σε ό,τι αφορά τα μήλα. Ξέρετε ότι βρισκόμαστε στην περίοδο όπου συζητούμε την νέα κοινή αγροτική πολιτική, την ΚΑΠ, για την επόμενη περίοδο, για το 2023-2027. Έχουν ήδη αποφασιστεί κεντρικές κατευθύνσεις σε επίπεδο Υπουργών τον περασμένο Ιούνιο και τώρα είμαστε σε διαβούλευση στην Ελλάδα, εδώ στην χώρα μας, για να καταλήξουμε στο εθνικό σχέδιο, το οποίο θα είναι ομόρροπο και συντεταγμένο με τις κατευθύνσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, εμείς γι' αυτό το λόγο, το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία, κάθε εβδομάδα είμαστε σε διαβούλευση στην έδρα σίγουρα κάθε περιφέρειας της χώρας και μπορεί και σε άλλους νομούς. Μία διαδικασία η οποία γίνεται τώρα το τελευταίο διάστημα για το εθνικό σχέδιο, εκεί μέσα περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις. Σε αυτή τη διαδικασία του διαλόγου, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2018, κατέληξαν τον Ιούνιο του 19, τον Ιούνιο του 21 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τώρα έχουμε το εθνικό σχέλος, έχει προσληφθεί μέσα από διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό, ένα σύμβουλος, ένα σχήμα συμβούλων από το Πανεπιστήμιο, από ιδιωτική εταιρεία, από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, οι οποίοι έχουν κάνει μια ανάλυση σε σχέση με τις προτάσεις και τα προϊόντα τα οποία μπορούν να ενταχθούν στην συνδεδεμένη ή να μην ενταχθούν στην συνδεδεμένη ενίσχυση.
Αυτές οι προτάσεις είναι σε δημόσια διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Άρα μπορούν όλοι και η παραγωγή των μήλων να γράψουν τις δικές τους παρατηρήσεις και τα δικά τους σχόλια. Οι αποφάσεις θα ληφθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα υπάρξει και ενημέρωση στην Ελληνική Βουλή για την τσιδεμένη ενίσχυση. Άρα, στην αρμόδια επιτροπή και εδώ στη Βουλή. Τα κριτήρια τα οποία έχει βάλει ο Σύμβουλος είναι συγκεκριμένα και είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο. Είναι στη διάθεση όλων. Να πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή 19 προϊόντα στη χώρα συνολικά είναι στη συνδεδεμένη ενίσχυση. Το συνολικό ποσό που διατίθεται για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις κάθε χρόνο είναι 260 εκατομμύρια. Η πρόταση, το ξαναλέω πάλι, η πρόταση από το Σύμβουλο, ο οποίος έχει αναδειχθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση και με επιστημονικό τρόπο κάνει την ανάλυση του, είναι να πάμε από τα 19 προϊόντα στα 8, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους στόχους οποίους θέλει να επιτευχθεί. Θα κάνουμε όμως το διάλογο, τη συζήτηση, θα ληφθούν υπόψη όλες οι θέσεις και οι απόψεις με τεκμηριωμένα στοιχεία, διότι χρειάζονται στοιχεία για να πούμε ότι θα μπουν στη συνδεδεμένη τα μήλα και θα μπει ένα άλλο προϊόν, η σταφίδε, για παράδειγμα, ή κάποιο τρίτο. Σε σχέση με την κτηνοτροφία υπάρχει ιδιαίτερη ενίσχυση για την κτηνοτροφία. Είναι εδώ και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο συνάδελφός μου κύριος Κεδίκογλου. Νομίζω θα απαντήσει στη συνέχεια, θα ενημερωθεί ο κόσμος. Σε σχέση με τον παγετό και την αποζημίωση για τον παγετό της άνοιξης του 2021, είμαστε στη διαδικασία όπου μέχρι τώρα συνολικά έχουν δοθεί 59 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον νόμο 48-20 του 2021 ως προκαταβολές για τις ζημιές οι οποίες καταγράφηκαν από τον παγετό της άνοιξης. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ, λέτε πολλά. Μένω σε αυτά, θα επανέλθω και στη δευτερολογία να δώσω και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Τα συμπεράσματα από αυτά που είπε ο Υπουργός και όσα θα υποθούν και στη δευτερολογία του, ας τα βγάλουν οι ίδιοι αγρότες. Ήδη κινητοποιήθηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε σε μια μαζική, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, συγκέντρωση στην Αγιά. Και βέβαια το επόμενο διάστημα, να ξέρετε ότι θα εντείνουν τους αγώνες τους, τις διεκδικήσεις τους. Δεν απαντάτε συγκεκριμένα. Μάλιστα, βγάλατε και μια είδηση σε ό,τι αφορά το δημόσιο διάλογο, ότι μια σειρά από προϊόντα θα βγουν εκτός συνδεδεμένης. Αυτό είπατε. Λοιπόν, διαβούλευση από ποιον και για ποιον και με τι στόχο. Μιλάτε για επιτροπές, για επιστήμονες κτλ. Και εγώ σας λέω την απλή λογική που σου βάζει ο αγρότης. Το εισόδημά μου έχει εξανεμιστεί. Πουλάω κάτω από το κόστος παραγωγής. Έρχονται τώρα και δεν μου δίνουν τη συνδεδεμένη, ενώ στο ίδιο προϊόν, και δεν το βάζουμε μακριά από μας αντιπαρατηθικά, με άλλες περιοχές, με το ίδιο προϊόν, τα μήλα δηλαδή, που παίρνουν, εκεί δεν δημιουργείται υποτίθεται πρόβλημα με τη συνδεδεμένη. Από εδώ, με βάση δημοσιεύματα, έρχεστε και το επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει πρόθεση στην ουσία, έτσι, να καταργηθεί η συνδεδεμένη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος και άλλων προϊόντων και τη ζωή των ίδιων των αγροτών. Δεύτερον, για το Απρίλιο τον παγετό, πήρανε κάποια χρήματα πολύ ελάχιστα και πολύ πίσω από τις επιπτώσεις του παγετού στην παραγωγή. Και όπως σας βάζουμε και στα ερωτήματα, ζητάνε οι αγρότες 100% αποζημίωση της παραγωγής που εχάθη. Και αναπλήρωση που σημαίνει και βέβαια και αναπλήρωση του χαμένου τους εισοδήματος. Επίσης, επαναλαμβάνω, το τρίτο αίτημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον πυρήνα της ερώτησης, πέρα από τα άλλα ζητήματα που δεν τα αμελούμε. Λοιπόν, το τρίτο ζήτημα, εάν λόγω της πανδημίας δηλαδή, θα ενισχυθούν τα μήλα της Αγιάς, συγκεκριμένα της Αγιάς. Είναι μια μεγάλη αγροτική περιοχή με τεράστια, μια από τις μεγάλες παραγωγές φρούτων και λοιπόν αγροτικών προϊόντων, αλλά κυρίως φρούτων και ειδικά του μήλου.
Άρα λοιπόν σε αυτά τα τρία δεν απαντήσατε μέχρι τώρα. Πιστεύω στη δευτερολογία. Όπως επίσης, τι μέτρα θα πάρετε σε όλα τα υπόλοιπα που μπαίνουν μέσα από την ερώτηση, όπως για παράδειγμα με το πετρέλαιο. Πήγε στο 1,5 λίτρο. Και έρχεστε με τις εξαγγελίες στο προηγούμενο διάστημα, δίνετε 50 εκατομμύρια σε ποιους? Στους κατά κύριο επάγγελμα λέτε αγρότες. Δηλαδή οι άλλοι τι είναι? Δεν είναι παιδιά του ίδιου Θεού? Επειδή κάνουν κανένα μεροκάματο για να συμπληρώνουν το αγροτικό εισόδημα? Δεν γίνεται τα τρακτέρ του πετρέλαιο. Των αλλωνών εννοώ. Και μιλάμε στο σύνολο της επικράτειας για 400.000 οικογένειες. Την ίδια ώρα όμως που στενεύεται το κορσέ σε ό,τι αφορά την επιστροφή για το πετρέλαιο, την οποία ορίστηκε παρόδο το 19 στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει για τη μείωση της τιμής των καυσίμων στους αγρότες, δίνεται 50 εκατομμύρια, όταν την ίδια ώρα κάθε χρόνο δίνεται 370 εκατομμύρια κλινικάρχες, μεγάλες επιχειρήσεις, εφοπλιστές, σε ό,τι αφορά δηλαδή την μείωση του κόστους των καυσίμων, για να τους απαλύνεται από τα έξοδα. Και οι αγρότες, 50 εκατομμύρια λέτε, και αυτό μόνο περίπου στους 200.000. Και μάλιστα κάνετε και το χειρότερο ακόμα. Υλοποιώντας αυτή την πολιτική, τη βαθύτατα αντιαγροτική, αντιλαϊκή πολιτική, και στον αγροτικό τομέα, σπέρνετε και τη διχόνοια, το διέρε και βασίλευα ανάμεσα στους αγρότες. Γιατί να σας πω, και αυτά τα 50 εκατομμύρια που δίνετε στους 200.000 είναι ψίχουλα, σε ό,τι αφορά δηλαδή το πετρέλαιο. Να μην αναφερθούμε στα υπόλοιπα, περιμένουμε έστω κάποιες απαντήσεις ή έστω κάποια προοπτική στην κατεύθυνση επίλυσης αυτών των ετοιμάτων που διατυπώνουν οι ίδιοι οι αγρότες. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η συνδεδεμένη δεν καταργείται. Σας είπα ποια είναι η πρόταση από τον Σύμβουλο. Και είπαμε ότι είμαστε σε διάλογο και στο τέλος του χρόνου θα καταλήξουμε. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λέτε, το ότι... Λοιπόν, δεν ισχύει. Είναι... Λοιπόν, είναι επίσημα, σας το ξαναλέω πάλι. Δεν μιλάμε για διαρροές. Σας λέω ότι γίνεται διαβούλευση. Τα στοιχεία είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Μπορούν να μπουν από τον στο χώρο του Υπουργείου μας και να δώσουν τα στοιχεία τους και να γράψουν και τα σχόλιά τους. Και να δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία. Διότι οι παραγωγοί, οι οποίοι ξέρουν και πονάνε για το βιός τους και για την επιβίωσή τους, έχουν στοιχεία και μπορούν τεκμηριωμένα να απαντήσουν. Και όποιος έχει δίκιο, στο τέλος εδώ είναι η πολιτική ηγεσία, εδώ θα κάνουμε και συζήτηση και διαβούλευση για να καταλήξουμε πάντοτε προς όφελος των παραγωγών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε τώρα να δούμε για τον Παγετό και συγκεκριμένα τι γίνεται για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Διότι, το είπατε κι εσείς, δώσαμε προκαταβολές με νόμο δικό μας που για πρώτη φορά έχει γίνει, έτσι, το νόμο 4820 του 2021, για πρώτη φορά η Ελληνική Βουλή νομοθέτησε και ξεκίνησε τη διαδικασία των προκαταβολών. Και είπαμε 59 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω, σας φαίνονται άλλο δεν δώσαμε και άλλο αν σας φαίνονται λίγα. Λοιπόν, εμείς όμως με νοικοκυροσύνη δίνετε ό,τι δίνετε. Συγκεκριμένα τώρα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν πληρωθεί προκαταβολές 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ειδικότερα στο Δήμο Αγιάς, οι καταβληθήσεις προκαταβολές είναι στις 400.000 ευρώ. Λοιπόν, η καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου. Είναι μια διαδικασία σύνθετη που την ξέρουν οι παραγωγοί, με επισημάνσεις, εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ, και θα γίνει και η καθάριση στη συνέχεια. Σε σχέση με αυτό που λέτε με το 100% την αποζημίωση, για να σε κανένα ασφαλιστικό σύστημα, και στο Γιώργο ασφαλιστικό σύστημα το δικό μας, δεν υπάρχουν κανόνες. Δεν τρέχει και δεν λειτουργεί αθαίρετα. Με βάση λοιπόν αυτούς τους κανόνες, οι οποίοι προκύπτουν από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ που με νόμο έχει θεσπιστεί στην Ελληνική Βουλή, προβλέπονται συγκεκριμένα όρια τα οποία μπορούν να αποζημιωθούν, και αυτό γίνεται για όλους τους αγρότες, για αυτούς οι οποίοι είναι βέβαια ενήμεροι ασφαλιστικά, διότι τα χρήματα του ΕΛΓΑ, ξέρετε, είναι ότι είναι χρήματα των αγροτών και των παραγωγών και δουλεύει αντασφαλιστικά. Εμείς
το Υπουργείο, θα σας το πω και στην επόμενη ερώτηση που έχετε, προχωρούμε στην αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει μια προγραμματική σύμβαση με την κοινωνία της πληροφορίας, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναβάθμιση στα ψηφιακά συστήματα του ΕΛΓΑ και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται και οι δηλώσεις, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εκτιμήσεις και οι αποζημιώσεις, και έτσι να βρούμε και άλλους τρόπους που θα βελτιώσουμε το σύστημα, πάντοτε όμως κρατώντας τα στοιχεία τους ώστε να είναι ο οργανισμός βιώσιμος. Λοιπόν, και θα εξετάσουμε τρόπους, εναλλακτικούς τρόπους ασφάλισης, όπως είναι η προαιρετική και η πρόσθετη. Θέλω να σας επισημάνω το εξής και να το γνωρίζετε κι εσείς και όλη η παραγωγή. Είναι πρώτη φορά από την κυβέρνηση αυτή, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει συμβεί στην ίδια χρονιά να γίνονται οι εκτιμήσεις και να γίνονται και οι πληρωμές από τον ΕΛΓΑ. Διότι μέχρι τώρα, στα προηγούμενα χρόνια, τα στοιχεία δεν αμφισβητούνται. Λοιπόν, μπορείτε να τα αναζητήσετε και μέσα από την διαδικασία της κοινοποίησης εγγράφων. Πληρωνόντουσαν οι παραγωγοί μετά από 17 μήνες, 2 χρόνια και ούτω καθεξής. Και για πρώτη φορά η συγκεκριμένη κυβέρνηση χρηματοδότησε τον ΕΛΓΑ με 34 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2020, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η αποπληρωμή του οφειλόμενου 35% των αποζημιώσεων σε μία δόση, με 68 εκατομμύρια για την καταβολή αποζημιώσεων στις πληγήσεις περιοχές του Ιαννού μέσα σε 4 μήνες, με 30 εκατομμύρια για το έτος 2021, με ενεργοποίηση του ίδιου άρθρου καταβάλλεται την επιχορήγηση αναδρομικά για τα έτη 2011-2017. Η κυβέρνηση λοιπόν, με συνέπεια τις υποχρεώσεις της που έχει απέναντι στον συγκεκριμένο οργανισμό, τις εκπληρώνει. Λοιπόν, και έχει ενεργοποιήσει τον νόμο 3877 του 2010 για αυτόν τον σκοπό. Σε σχέση με τα μέτρα για τους παραγωγούς, τα γενικότερα και το πετρέλαιο, αν θέλετε να απαντήσω στην επόμενη ερώτηση...